πόσο έτοιμοι είστε και σαν διοργανωτές αλλά και σαν ομάδα για αυτά τα μπαράζ. Να μιλήσω εγώ για την διοργάνωση πρώτα και να ακολουθήσει ο Σπύρος. Πιστεύω ότι είναι μια διοργάνωση όπου θα αναδεχθεί το βόλεϊ και θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να παρακολουθήσει ενδιαφέροντες αγώνες. Θεωρούμε ότι θα γίνει μια γιορτή για τον αθλητισμό και προσδοκούμε στην συμπαράσταση των Χαλκιδέων Φιλάθλων. Και την ομάδα σας. Εντάξει, κάθε μπαράζ θέλει την προσοχή. Φτάνουν ομάδες άξια σε αυτή τη θέση. Όλες όσες τις κατακτήσαμε τις δύο πρώτες θέσεις σε κάθε όμιλο με καλές ομάδες. Κοιτάμε βήμα-βήμα και ένα-έναν τον αντίπαλο. Φιλοδοξούμε και ελπίζουμε να καταφέρουμε να κερδίσουμε το τουρνουά στην Χαλκίδα και να διεκδικήσουμε στο Final Four την άνοδο στον Αλφαένα. Θα φιλοξενήσετε τρεις ομάδες από τα άκρα της Ελλάδας, μια τη Θεσσαλονίκη και μία από τη Ρόδο. Είναι ευχάριστο που υπάρχει η επαρχία από πρωταγωνιστή και νομίζω ότι η αποκέντρωση έχει κάνει καλό στο βόλι. Βλέπετε τα παραδείγματα της Σύρου, της Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, του Παναγενική τώρα πρόσφατα και άλλες ομάδες και θεωρούμε ότι θα γίνουν καλά παιχνίδια και θα ευχαριστηθούν όλοι το τουρνά που θα γίνει στην Κάνηθο. Θέλετε να απευθύνετε ένα μήνυμα στους Χαλκιδαίους? Οι Χαλκιδαίοι έδειξαν από την αρχή της χρονιάς ότι στηρίζουν την προσπάθεια του Ηρακλή Χαλκίδας. Έχουμε βάλει ένα στοίχημα μαζί τους ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή πορεία. Πιστεύω ότι, όπως ανέφερα και πριν, θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα της ομάδας μας και οι αγώνες θα γίνουν με την παρουσία πλήρως κόσμου. Ευχαριστούμε πολύ.